Γιώργο. Μας λένε κάποιοι φίλοι μας, έχουμε ξεχάσει την υπόθεση της 12χρονης μικρούλας από τον Κολωνό. Ξέρετε, μετά από σύσταση και ειδικών θα έπρεπε να αφήσουμε αυτό το κοριτσάκι να ηρεμήσει. Το κοριτσάκι αυτό, το 12χρονο κοριτσάκι που έχει τραβήξει τα πάνδυνα στον Κολωνό, μαζί και τα υπόλοιπα αδελφάκια του, ήταν φιλοξενούμενα στο χαμόγελο του παιδιού. Τώρα έφυγαν τα παιδιά αυτά, έφυγαν. Είναι και πήγαν σε δύο, δεν θα σας πούμε πού είναι, γιατί και πάλι οι δικοί μας είπαν παράκληση, μην μπείτε την περιοχή που είναι. Μην μπλακώσουν τα κανάλια και ψάχνουν να βρουν τη μικρή. Γι' αυτό έχει ενδιαφέρον. Δύο παιδιά έχουν πάει στη μία οικογένεια, στη γιαγιά. Τα άλλα έχουν πάει στη θεία. Δεν ξέρουμε πώς είναι τα πράγματα. Έχει ενδιαφέρον να βρούμε μετά από καιρό, είναι η αλήθεια, την δικηγόρο της οικογένειας, την κυρία Σπασία Ταραχοπούλου, και την ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα, κυρία Ταραχοπούλου. Καλημέρα, κυρία Ταραχοπούλου. Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη και κυρία Αναστασοπούλου. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι η κυρία Ταραχοπούλου ήταν διακριτική, δεν ήθελε να βγαίνει συχνά στα κανάλια και καλά έκανε. Κυρία Ταραχοπούλου, εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι σε τι κατάσταση είναι τα παιδιά και πάνω απ' όλα σε τι κατάσταση είναι αυτό το 12χρονο κοριτσάκι. Κύριε Παπαδάκη, ευχαριστώ που με καλέσατε και μου δώσατε το λόγο, γιατί πραγματικά πρέπει να πω κάποια πράγματα και για όλα τα παιδιά, αλλά ειδικά για αυτό το παιδί, το οποίο παιδί είναι σε πάρα πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Τώρα το παιδί έχει αρχίσει και συνειδητοποιεί τι ακριβώς έχει συμβεί. Κλαίει συνέχεια, δεν κοιμάται, έχει εφιάλτες, δεν θέλει να βγει έξω από το σπίτι, είναι κλεισμένο μέσα σε ένα σπίτι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και για τον άνθρωπο που το φροντίζει να γνωρίζει τον τρόπο που πρέπει να του συμπεριφερθεί και να του μιλήσει, να το ανοίξει. Επικοινωνία με τη μαμά της έχει, κυρία Ταραχοπούλου. Ορίστε. Επικοινωνία με τη μαμά της έχει. Έχει επικοινωνία με τη μαμά της. Να μείνω σε κάτι άλλο από αυτά που είπατε. Αυτό το παιδί έχει ανάγκη από φροντίδα. Θέλει μια ζεστή αγκαλιά από κάποιο συγγενικό πρόσωπο που βρίσκεται και δεν θα τα πούμε πού και ποιο. Αλλά έχει ανάγκη και από βοήθεια ειδικών. Οι κοινωνικές υπηρεσίες αγκαλιάσανε τώρα έχουν αγκαλιάσει. Κύριε Παπαδάκη, από την πρώτη στιγμή το έχω πει επανειλημμένα, εδώ και από την καταγγελία που έχει γίνει μέχρι και σήμερα, το παιδί αυτό δεν το έχει δει ψυχολόγος. Αν είναι ποτέ. Σοβαρά. Σοβαρά. Ούτε συγγνώμη, στο χαμόγελο τόσο που ήταν, καιρό, κυρία Ταραχοπούλου, που κατέθετε το 12χρονο παιδάκι που πήγαινε, ερχόταν στη Γαδά, δεν υπήρχε ένας άνθρωπος εκεί να το στηρίξει να ψυχολογικά. Όχι, δεν λέω στη Γαδά, λέω εκείνη την περίοδο. Αλλά λέμε για την στήριξη και τώρα. Κανένας και ποτέ. Ούτε στο χαμόγελο του παιδιού είπατε. Όχι. Και ξέρετε, ας πούμε το χαμόγελο του παιδιού έφυγε τώρα είναι. Αλλά προσέξτε τώρα τι είπατε. Είπατε κάτι πολύ σημαντικό, Μαρία. Είπατε ότι τώρα συνειδητοποιεί αυτό το παιδί. Τι ακριβώς έχει συμβεί. Κλαίει. Ακριβώς. Κλαίει, δεν βγαίνει έξω. Αυτό το παιδί είναι ένα 12χρονο παιδάκι να πάρει, ευχή να πάρει. Και αυτό ας το λάβουν υπόψη τους. Είναι ένα πολύ δυνατό καμπανάκι που πρέπει να ακουστεί. Κύριε Παπαδάκη, ναι. Δυστυχώς δεν υπάρχει κοινωνική πρόνοια. Δεν υπάρχει κράτος. Δηλαδή δεν μπορεί να αφήνεται αυτό το παιδί στο έλεος του. Αυτό το παιδί χρειάζεται καταρχήν αυτή τη χρονιά διδασκαλία κατοίκων. Και του χρόνου να πάει στο σχολείο του. Χρειάζεται ψυχολογική υποστήριξη καθημερινά και εκείνο και ο άνθρωπος που το φροντίζει και τα άλλα παιδιά. Γιατί βέβαια δεν μπορεί να πάει σχολείο. Και βέβαια δεν μπορεί να πάει σχολείο, γιατί κοιτάξτε, με το που θα πάει στο σχολείο, έχω την εντύπωση ότι θα είναι με άλλα παιδάκια τα οποία είναι πολύ μικρά και η συμπεριφορά του δεν είναι ελεγχόμενη. Θα πούνε αυτό είναι. Αυτό είναι το κοριτσάκι. Εμένα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί τότε θυμάμαι που τα λέγαμε, κυρία Ταραχοπούλου, όταν έσκασε όλη αυτή η ιστορία. Το πρώτο πράγμα που φωνάζαμε όλοι και ειδικότεροι ημών είναι ότι αυτό το παιδί χρειάζεται ψυχολογική στήριξη, αν μη τι άλλο. Δηλαδή αυτό είναι το α και το ω. Πώς γίνεται κανένας να μην έχει μεριμνήσει γι' αυτό. Όλη η Ελλάδα ασχολιόταν με αυτό το θέμα. Εσείς κάνατε κάποιες. Ναι, αυτό θέλω να ρωτήσω. Κάνατε κάποιες κινήσεις προς το Υπουργείο να διερευνήσετε για ποιο λόγο δεν έχει έρθει ψυχολογική βοήθεια μέχρι τώρα. Σας απάντησαν κάτι. Το είχαμε πει επανειλημμένως. Μετά ήταν το παιδί 1,5 μήνα στο χαμόγελο του παιδιού. Θεωρούσαμε ότι έχει ψυχολογική υποστήριξη εκεί. Δεν είχε. Τώρα το παιδί. Εμένα και αυτό μου κάνει εντύπωση, αν μου επιτρέπετε. Πώς γίνεται στο χαμόγελο να μην έχει. Λέγαμε όμως τόσο καιρό ότι να μην τα ρίχνουμε όλα στον ιδιωτικό τομέα και θα πρέπει το κράτος να είναι. Θα πρέπει να είναι αρρωγός. Εφόσον λοιπόν το κράτος θα πρέπει να είναι αρρωγός και έχει γίνει μια ολόκληρη διαδικασία με αφορμή του Κολωνού. Του Κολωνού και Κολωνού. Γιατί στον Κολωνό είχαμε τη μία περίπτωση, στον Κολωνό έχουμε και την άλλη με την Κιβωτό. Άμεσα λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει στήριξη
Και στα αδέρφια της, και στα αδέρφια της φυσικά. Σωστό. Και στα αδέρφια της. Και στα αδέρφια της. Κοιτάξτε, η κυρία Εισαγγελέας Ανηλίκων στην παραγγελία που έκρε, το λέει ρητά ότι πρέπει να υπάρχει ψυχολογική υποστήριξη του παιδιού, όλων των παιδιών και των ανθρώπων οι οποίοι τα έχουν και τα φροντίζουν. Γιατί καταλαβαίνετε ότι και αυτοί δεν ξέρουν πώς να συμπεριφερθούν σε αυτά τα παιδιά που έχουν υποστεί τέτοιο ψυχολογικό, τέτοια ψυχολογική πέρα από πίεση. Την αγάπη που μπορούν να προσφέρουν, που πραγματικά είναι απαραίτητη και αναγκαία σε αυτή εδώ την περίπτωση, ιδιαίτερα για αυτό το κοριτσάκι, εδώ μας λέτε ότι δεν βγαίνει καθόλου από το σπίτι. Δεν πάει σχολείο το κοριτσάκι αυτό. Δεν πάει σχολείο. Έτσι, δεν μπορεί να βγει έξω το σπίτι. Χρονιά, έχει εφιάλτες, δηλαδή, σου λέει. Δεν κοιμάται. Έχει εφιάλτες. Έχει εφιάλτες το παιδί. Δεν κοιμάται όλη νύχτα. Κλαίει, έχει εφιάλτες. Θέλει να τιμωρηθούν όλοι αυτοί οι οποίοι τις έκαναν αυτά που τις έκαναν. Επίσης, να σας πω, κύριε Παπαδάκη, ότι τώρα που το παιδί βρίσκεται σε ένα περιβάλλον στο οποίο νιώθει ασφάλεια και αγάπη και ζεστασιά, έχει αρχίσει και ξεκλειδώνει και λέει και άλλα πράγματα. Όπως παραδείγματος χάρη, θα σας δώσω και μία αποκλειστική είδηση τώρα. Παρακαλώ. Ο Μίχος μας είπε, το παιδί, ότι είχε και ένα δεύτερο κινητό τηλέφωνο, στο οποίο αυτό τηλέφωνο ήτανε καταχωρημένες οι επαφές αυτών που πηγαίνανε στα ιδιωτικά ραντεβού στο Airbnb. Αυτό το τηλέφωνο φρόντισε ο Μίχος το διάστημα αυτό που από την ασφάλεια δεν τον είχαν συλλάβει, ένα μήνα και 40 μέρες περίπου, και ενώ το ήξερε ότι είχε γίνει καταγγελία, φρόντισε να το εξαφανίσει. Α, το κορίτσι ήξερε όμως την ύπαρξη αυτού του τηλεφώνου με μία λίστα πελατών σε και πολλά εισαγωγικά. Και μπορεί να ήξερε και τον αριθμό του τηλεφώνου, και αν ήξερε τον αριθμό του τηλεφώνου, ενδεχομένως αυτό είναι ένα στοιχείο. Αυτό προσπαθούμε και θέλω να πάω και στην κυρία Ανακρίτρια και έχω και άλλα στοιχεία για κάποια πρόσωπα που θυμήθηκε το παιδί. Έχουμε και άλλα στοιχεία. Πρόσωπα οποία... εννοείται που δεν έχει αναφέρει στις καταθέσεις της μέχρι τώρα. Μας είπε ότι το ανέφερε, αλλά δεν έχει καταγραφεί. Τώρα αυτό δεν ξέρω κατά πόσο, γιατί ξέρω ότι η κατάθεση του παιδιού μαγνητοσκοπείται. Ίσως, αλλά ξέρω αυτό επίσης ότι πριν την κατάθεση γίνεται και μια προεργασία με την ψυχολόγο. Είναι πολύ σημαντικά και σοβαρά αυτά που μας εμπιστευτήκατε. Και το θέμα δεν είναι ότι τα εμπιστευτήκατε σε εμάς και προσφέρονται τηλεοπτικά και εμείς αισθανόμαστε την ικανοποίηση. Η ικανοποίηση θα αισθανθούμε αν πραγματικά υπάρξει φροντίδα για αυτό το κοριτσάκι και τα υπόλοιπα αδέλφια, γιατί και τα υπόλοιπα αδελφάκια και αυτά σε καλή κατάσταση δεν είναι, αλλά ειδικά οι μικροί. Όταν μας λέτε ότι βλέπει εφιάλτες, δεν κοιμάται αυτό το παιδί, είναι συγκλονιστικό. Κυρία Ταραχοπούλου, σας ευχαριστούμε πολύ. Ας ελπίσουμε ότι η παρουσία σας η σημερινή εδώ. Τυχαία επικοινωνήσαμε με την κυρία Ταραχοπούλου και όταν μου είπε αυτό το πράγμα, με μία κουβέντα και μόνο είπε ναι, να βγω να μιλήσω γι' αυτό. Δεν έβγαινε συχνά να μιλήσει. Αλλά γι' αυτό, για να βοηθήσουμε το παιδί. Το εδώ. Θέμα της ψυχολογικής στήριξης είναι σας το άλλο. Σας ευχαριστούμε, κυρία Ταραχοπούλου. Μια κουβέντα να πω. Ναι. Είναι λυπηρό να επεμβαίνουν και να ευαισθητοποιούνται και να κινούνται οι οποιασδήποτε αρχές μόνο εάν δημοσιοποιηθεί ένα θέμα. Ούτε και να μην τώρα. Υπάρχει συμφωνούμε ούτε απολύτως. Κυρία δεν είναι ο ρόλος της τηλεόρασης αυτός. Ναι, τώρα, να θεωρώ τώρα ότι κάτι θα γίνει. Αυτό θα σας ευχαριστούμε, κυρία Ταραχοπούλου. Καλημέρα, ευχαριστώ και